Πάμε στον κύριο Νίκο Πλακιά, όπως σας έχω προαναγγείλει. Καλησπέρα κύριε Πλακιά. Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, θα επαναλάβω και δημόσια τα συλληπιτήριά μου, αλλά επειδή είμαι πατέρας, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά δεν μπορούν να σας πουν τίποτα. Προσπαθώ να αντιληφθώ ότι αυτή τη στιγμή σας φαίνεται ότι ζείτε σε ένα κακόνυρο, σε έναν εφιάλτη και ότι θα αναβοσβήσει κάποιος τα φώτα, θα σταματήσει αυτό που ζείτε και θα βρεθείτε σε μία αίθουσα κινηματογράφου και θα πείτε αυτό ήτανε. Δεν έγινε τίποτα που αφορά την οικογένειά μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι η οικογένειά σας είναι ακροτηριασμένη και να πω και κάτι ακόμα, ότι ακροτηριασμένες είναι και οι ψυχές όλων μας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι στη θέση τη δική σας θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς ή να βρεθούμε αύριο στη θέση τη δική σας. Διότι εδώ ζούμε σε μία ελληνική καθημερινότητα όπου ακούγονται παχιά λόγια για μεταρρυθμίσεις, για εξευρωπαϊσμό, για εξυγχρονισμό της χώρας, για ανάπτυξη, για αν θέλετε εξυγχρονισμό και εκμοντερνισμό των υποδομών, και στην ουσία όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα θυμίζουν καταστάσεις τρίτου κόσμου. Φεύγουμε από το σπίτι μας να πάμε στη δουλειά και αν γυρίσουμε αρτιμελείς και υγιείς, γυρίζουμε από τύχη. Ζούμε από τύχη στην Ελλάδα. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι. Θέλω λοιπόν να σας ακούσω. Τι συμβαίνει μέχρι σήμερα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα μάθουμε την αλήθεια κύριε Πλακιά? Την αλήθεια κύριε Παναγιωτόπουλο θα την μάθουμε. Μα με τον ένα τρόπο, μα με τον άλλον. Στο τέλος αυτού του τούνελ είναι μόνο η αλήθεια για μας. Τώρα σε όλα τα άλλα είπατε, απλώς δεν ζούμε. Αυτό είναι. Δεν ζούμε. Είναι μια άλλη ζωή. Είναι μια καινούργια ζωή. Είναι μια άλλη ζωή που δεν την περιμέναμε. Είναι μια άλλη ζωή που εύχομαι να μην τη ζήσει κανένας. Απλά δεν ζούμε. Δεν μπορούμε να δούμε τα κορίτσια μας φωτογραφίες. Δεν μπορούμε να δούμε τα βίντεο τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Συμπεριφερόμαστε ότι όπως είπατε, ζούμε ένα όνειρο, το βράδυ νομίζουμε ότι ζούμε την αλήθεια και την ημέρα ότι ζούμε το όνειρο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό μας καταντήσανε, να ξέρει αυτό ο κόσμος. Και αυτά που βλέπουν έναν Νίκο εδώ δυνατό να βγαίνει, να παλεύει, να κάνει, ψεύτικο είναι και αυτό. Πάντως, εάν το θέμα κρατιέται ψηλά και αν υποχρεώνονται και οι λειτουργοί της δικαιοσύνης να προχωρήσουν την έρευνα, είδαμε ότι ο κύριος Μπακαΐμης, ο ειδικός εφέτης ανακριτής, έβαλε καινούριο πραγματογνώμονα. Γιατί? Γιατί ο δικός σας πραγματογνώμονας και ο κύριος Λακαφώσης και ο κύριος Κοκοτσάκης βγάλανε σημαντικά ευρήματα τα οποία τα καταθέσατε στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη. Για πείτε μου λοιπόν ποια είναι τα ευρήματα που έχετε βγάλει και ποια είναι η εικόνα που έχετε πλέον με αυτή την απόσταση των 14 μηνών από εκείνο το μακελιό από τη βραδιά του εγκλήματος στα Τέμπη. Για τις περισσότερες από τις οικογένειες, κύριε Παναγιωτόπουλε, το παζλ έχει συμπληρωθεί. Παρακολουθούμε από πέρυσι τον Απρίλιο. Οι πραγματογνώμονες ιδιώτες ήταν από την πρώτη στιγμή. Η πρώτη πραγματογνωμοσύνη του κοινείου του κράτους δεν έλεγε κάτι. Δεν έλεγε κάτι το συνταρακτικό, δεν μπορούσαμε να την πάρουμε στο σοβαρά. Όταν σηκωθήκαμε και ξεκινήσαμε εμείς να ψάχνουμε, να κάνουμε το ρόλο του detective, του εγκληματολόγου, του αστυνομικού. Μπροστά μας κάθε μέρα ανακαλύπταμε και καινούργια στοιχεία. Οι πραγματογνωμοσύνες αλλάζαν. Όλες οι οικογένειες, οι πραγματογνώμονες είναι γύρω στους 4 με 5. Αναγκαστικά έπρεπε να ακολουθήσει και το κράτος. Γι' αυτό και ο κύριος Μπακαΐμης μετά από καιρό, αλλά εγώ ρωτώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, έπρεπε να περάσουν 13 μήνες. Όχι μόνο, έπρεπε να περάσουν 13 μήνες και το λέω με απόλυτο σεβασμό προς τη δικαιοσύνη. Άλλωστε και εμείς οι δικηγόροι, έχω χιλιάδες δίκες στο ενεργητικό μου, είμαστε συλλειτουργοί, συμπράττουμε στην απονομή δικαιοσύνης. Αλλά έπρεπε να περάσουν 13 μήνες να βγάλουν οι δικοί σας πραγματογνώμονες αυτά τα στοιχεία και τα τεκμήρια για να αποφασίσει ο ειδικός εφέτης ανακριτής να βάλει καινούριο πραγματογνώμονα στη θέση του παλαιού, ο οποίος θα βρει και όλα ωραία και καλά. Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα
συντρίμμια και τα βαγόνια που τα είχαν μεταφέρει, κύριε Παναγιωτόπουλε. 13 χιλιόμετρα από τα τέμπη, από το σημείο 0. Σε ένα μακροστάσιο έξω από το Κουλούρι. Ένα περιφραγμένο χώρο που το περιφράξανε με 300.000 ευρώ. 300.000 ευρώ τόσο κόστιζε η περίφραξη του κοπέδου για να βάλουν μέσα τα βαγόνια. Τη μία τηλεδιοίκηση κόστιζε 90.000, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και εμείς εκεί ξέρετε που την μπήκαμε με τους πραγματογνώμονές μας μετά από τόσα αιτήματα. Από τις 28 Φεβρουαρίου εμείς μπήκαμε 11 Νοεμβρίου. Από τις 28 Φεβρουαρίου το βράδυ 11 και 20 έγινε το μακελιό και εσείς σας άφησα να πλησιάσετε το Σεπτέμβριο. Το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο. 11 Νοεμβρίου του 23 μαζί με τους πραγματογνώμονές μας. Να πάμε να δούμε τι. Μετά τη θεομηνία που έπληξε τη Θεσσαλία, μετά από ένα καλοκαίρι ζεστό, μετά από ένα οικόπεδο που έμπαινε μέσα ζώα, πουλιά, δεν ξέρω τι γινόταν, πήγαμε να δούμε το τι είδαμε και τι αντικρίσαμε. Δεν θα ήθελα να σας το πω. Όχι, ακόμα θέλω να μου το πείτε, κύριε Πλακιά. Θέλω να μου το πείτε, θέλω να μου το πείτε για να ξυπνήσουμε όλοι. Για να έχουμε ενεργό τη συνείδησή μας, για να μην ξεχάσουμε. Γιατί θα είναι κοιλίδα στη συνείδησή μας να ξεχάσουμε. Βλέπαμε αντικείμενα των παιδιών μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεξιά και αριστερά. Τετράδια, σημειώσεις, ρούχα σκισμένα. Αυτά δεν είναι πιστήρια εγκλήματος. Τι δουλειά είχαν να μείνουν εκεί 9 μήνες. Πόσο μπορούσαν αυτά να βοηθήσουν στην απόδοση δικτυοσύνης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γι' αυτό φωνάζω από την πρώτη στιγμή. Η ουσία δεν είναι το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα. Η ουσία είναι γιατί άρον-άρον τα βαγόνια μεταφερθήκαν εκεί, ενώ ακόμα μέσα υπήρχε βιολογικό υλικό, υπήρχε αγνοούμενη αποδειγμένα η Ερυέτα, ακόμα υπήρχαν αντικείμενα, ξέρετε τον αριθμό αντικειμένων που ανεσύρθηκαν από το Κουλούρι στις 11 μετά από ένα μήνα. Πόσα? 275. 275 αντικείμενα. Τα βρήκατε μέσα στα βαγόνια που τα είχαν πετάξει στο Κουλούρι, σε ένα οικόπεδο του ΟΣΕ, τα βρήκατε το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο, μετά από 9 μήνες. Φανταστείτε πόσα χαθήκατε. Και αφού είχαν γίνει οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, φανταστείτε, είχαν πάει τα ζώα, τα σκυλιά, τα αυτά. Τα πάντα. Πώς να ησυχάσω εγώ, όταν εκεί μπορεί να βρισκόταν και μία τρίχα από τα παιδιά μου. Εγώ ήθελα και την τρίχα σπίτι μου, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πώς να ησυχάσω, Πλακιά, που βλέπετε και ουρλιάζει και φουνάζει. Πώς να ησυχάσω. Τι πιο απλό. Πλακιάς το λιγότερο που μπορεί να κάνει να φωνάζει και να ουρλιάζει και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να έχουμε την ενσυναίσθηση ότι δυνάμει έχουμε ένα Πλακιά μέσα μας. Ότι αύριο μπορεί να είμαστε εμείς Πλακιάδες. Αυτό με κουράζει. Έτσι, ότι αύριο μπορεί να είμαστε εμείς Πλακιάδες, έως φυλάξει. Που καθένας μπορεί να ήταν. Στην Ελλάδα που ζούμε σήμερα. Ο καθένας μπορεί να ήταν στη θέση μου. Το είπατε κι εσείς στην αρχή. Το σημαντικό είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, και το τονίζω. Δεν είναι το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα. Το σημαντικό είναι γιατί μεταφερθήκανε όλα τα βαγόνια, όλα ό,τι μπορούσε να βοηθήσει στη δικαιοσύνη, άρον-άρον στα 14 χιλιόμετρα. Ποιο πρωτόκολλο ακολουθήθηκε και αν ακολουθήθηκε, να μας το πούνε. Δεν μου λέτε, κύριε Πλακιά, ένα μέρος του κόσμου έχει την αίσθηση ότι αυτή η γρήγορη μεταφορά έγινε για να καλυφθεί το περιεχόμενο κάποιων βαγονιών που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό και να μου πείτε οι δικοί σας πραγματογνώμονες σε τι συμπεράσματα έχουν καταλήξει. Εγώ δεν θα μιλήσω για τους πραγματογνώμονες. Γιατί προσέξτε, ναι. Εάν δεν είχε γίνει η έκρηξη, αυτό είναι πλέον δεδομένο. Εάν δεν είχε υπάρξει αυτό το μανιτάρι του θανάτου, της έκρηξης, και αν δεν είχε ακολουθήσει αυτή η φωνική πυρκαγιά, πιθανώς πολλοί άνθρωποι να είχαν σωθεί, να είχαμε πολύ λιγότερα θύματα. Μα αυτό είναι εξακριβωμένο. Το έχουν πει οι πραγματογνώμονές μας. Απλώς ο αριθμός αλλάζει. Των ατόμων τα οποία μπορούσαν να είχαν σωθεί. Για πείτε μου τώρα. Στο Κουλούρι δεν μεταφερθήκαν βαγόνια της εμπορικής. Εάν δείτε φωτογραφίες, ξημερώματα της Τρίτης, έχετε ηλεκτρομηχανή από Θεσσαλονίκη ή από Νέος Πόρος, δεν ξέρω ακριβώς, και ρουμουλκή τα 8
βαγόνια τα οποία δεν έχουν πάθει κάτι, 7 ή 8, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, τα ρουμουκεί και τα γυρίζει πίσω στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τι βαγόνια, τη εμπορική. Τη εμπορική. Ναι. Τα οποία ελεγχθήκαν τις επόμενες μέρες και πραγματικά τα βαγόνια αυτά τη εμπορική είχαν μέσα ό,τι έγραφε το δελτίο αποστολή. Τα υπόλοιπα, ό,τι ήταν που είχαν γίνει μια άμορφη μάζα, μεταφερθήκαν στο κουλούρι μαζί με τα βαγόνια τη επιβατική. Σας ρωτάω ευθέως, ποιο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας είναι το ύποπτο? Είναι το πρώτο βαγόνι μετά τη μηχανή? Κανένα δεν είναι το, κύριε Παναγιωτόπουλε, ακόμα. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Ορισμένες οικογένειες, να ξέρετε, και εγώ προσωπικά γνωρίζω. Απλώς δεν μπορώ να πω, γιατί εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, και να ξέρετε, ο κόσμος, μιλάω για την οικογένειά μου. Ναι. Πάντα και μόνο μιλάω για την οικογένειά μου. Ναι. Δεν εκπροσωπώ καμία άλλη άποψη, καμία άλλη οικογένεια. Επειδή είμαστε 55 οικογένειες και κάθε οικογένεια έχει τη δική της άποψη, θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να μην σας απαντήσω. Σε αυτά τα ερωτήματα θα έρθει η ώρα, θα σας μιλήσουν οι πραγματογνώμονές μας, θα πούμε τα στοιχεία μας που έχουμε. Πάντως, εγώ σαν Πλακιάς έχω καταλήξει κάποιο συμπέρασμα. Κύριε Πλακιά, η δική μου έρευνα, η δημοσιογραφική και αν θέλετε και η δικηγορική, επειδή έχω πολύ μακρά εμπειρία και στους δύο επαγγελματικούς χώρους ως μαχόμενος επιστήμων επαγγελματίας, λέει ότι υπάρχει βαγόνι το οποίο είχε μια ουσία που δεν δηλώθηκε στις φορτωτικές. Την ευθύνη την έχει η Hellenic Train, η οποία δεν έχει παρουσιάσει φορτωτικές για το τι μετέφερε το συγκεκριμένο βαγόνι. Δεν δικαιολογείται από οτιδήποτε άλλο το μανιτάρι της εκρήξεως και η σφοδρότατη πυρκαγιά η οποία κατέκαψε όλους τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί έστω και τραυματισμένοι από τη σύγκρουση. Είναι μία από τις απόψεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, όχι, δεν λέω ότι είναι έτσι. Είναι μία από τις απόψεις. Δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω κάποια στοιχεία τα οποία έχω συλλέξει. Γιατί εδώ υπάρχει μία σπουδή από ορισμένους. Η σπουδή είναι να καλυφθεί κάτι. Και αναζητώ ποιο είναι αυτό το σκοτεινό μυστικό που πρέπει να συγκαλυφθεί. Αυτό πέρα δηλαδή κομμάτι από το θέμα της τηλεδιοίκησης, το οποίο είναι σαφές ότι η 717 δεν ολοκληρώθηκε, φαίνεται ότι υπήρχε σύγκρουση δύο πολυεθνικών διαπλεκομένων εταιριών, της Alstom, της γαλλικής από τη μία, εναντίον της γερμανοκαναδικής Bombardier, για το ποιος θα πάρει τη δουλειά. Αυτά τα έχω καταγράψει, τα έχω πει και θα συνεχίσω την έρευνα. Αλλά πέρα από αυτό, το θέμα της τηλεδιοίκησης, διότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση και ανθρώπινο λάθος να υπήρχε, τα πάντα θα ήταν εξασφαλισμένα. Οι ζωές, η ασφάλεια των επιβατών, των υπαλλήλων που ήταν μέσα και του σιδηροδρόμου. Τίποτα άλλο. Θα είχαν σταματήσει τα τρένα και τελείωσε. Αλλά εδώ φαίνεται να υπάρχει και ένα άλλο μυστικό, το οποίο συνδέεται με την έκρηξη και τη φωτιά. Και η ύπαρξη αυτού του μυστικού ίσως να αποτελεί και το κίνητρο αυτής της περίεργης προσπάθειας να μεταφερθούν τα χώματα γρήγορα, να ξεμπαζωθεί, γιατί δεν έγινε μπάζωμα, έγινε ξεμπάζωμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που είπα. Έγινε εξκαφή σε ένα μέτρο κάτω με τις φαγάνες. 4 ώρες μετά το Μακελιό, το Μακελιό έγινε λίγο μετά τις 11, 28 Φεβρουαρίου, 4 ώρες μετά το Μακελιό πήγαν οι φαγάνες της εταιρείας των αδελφών Παντρεμένου και άρχισαν να σκάβουν κάτω ένα μέτρο και να παίρνουν τα χώματα και να τα βάζουν στα φορτηγά και να φεύγουν τα φορτηγά από εκεί. Αυτή η σπουδή, γιατί? Ο πραγματογνώμων λέει, ο δικός σας των συγγενών, λέει ότι έχει βρει ίχνη ξυλολίου, ίχνη από ξυλόλιο, τολουόλιο κλπ. Δηλαδή από εξαιρετικά έφλεκτες διακριτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην όθευση καυσίμων, ώστε κάποιοι επιτίδοι, που πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλοι, και να κλέβουν το κράτος, αλλά και να κλέβουν τους καταναλωτές και να σωρεύουν όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Λοιπόν, πάει το μυαλό σας εκεί, γιατί κάποιο σκοτεινό μυστικό υπάρχει πίσω από αυτή τη μεθόδευση. Δεν μπορεί να είναι μόνο το θέμα της τηλεδιοίκησης και των ευθυνών της διοίκησης του ΟΣΕΗ των πολιτικών προϊσταμένων.
κάτι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο. Κοιτάξτε, αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι του πάθου που ψάχνουμε για να συμπληρωθεί. Σας είπα, κάθε πραγματογνώμο, κάθε οικογένεια έχει τις δικές του απόψεις. Όλες οι οικογένειες όμως συμφωνούν σε ένα πράγμα. Όλοι οι πραγματογνώμονες. Στην ύπαρξη ξυλολίου. Επειδή βλέπω, επειδή στην ενημερωμένος υπήρχε και φυλόλιο, υπήρχαν και άλλα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην όθηψη καυσίμων. Αλλά γιατί επιμένουν οι δικοί μας εμπειρογνώμονες στο θέμα του ξυλολίου? Γιατί ήταν το μοναδικό, και προσέξτε αυτό που θα σας πω, που βρέθηκε στο χώμα σε τρία σημεία. Το μοναδικό από όλα τα στοιχεία που αναφέρεται ήταν το ξυλόλιο. Βρέθηκε στο χώμα. Προσέξτε, βρέθηκε στο χώμα πού? Στο οικόπεδο που πήραν τα χώματα ή επιτόπου? Επιτόπου, στην επιτόπια. Δηλαδή, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Λέτε, κύριε Πλακιά, ότι παρά το ξεμπάζωμα που έγινε, γιατί δεν έγινε μπάζωμα, έγινε ξεμπάζωμα. Ξεμπάζωμα. Παρότι 11 και 20 γίνεται το μακελιό, 4 τα ξημερώματα πάνε οι τεράστιες φαγάνες των αδελφών παντρεμένου της εταιρείας και ξεμπαζώνουν το χώρο και πάνε και πετάνε σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο της ίδιας εταιρείας τεράστιους όγκους και αμέσως μετά σηκώνουν τα βαγόνια γερανοί και πάνε και τα πετάνε στα οικόπεδα του ΟΣΕ στο Κουλούρι μαζί με χώματα. Λοιπόν, παρόλα αυτά λέτε στον τόπο βρέθηκε τι? Βρέθηκε ξυλόλιο, λέτε, έτσι? Το ξυλόλιο δεν το αφισβητεί κανένας. Κανένα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αλλά γιατί επιμένουμε στο ξυλόλιο? Γιατί σύμφωνα με τον πραγματογνώμονά μας είναι το μοναδικό από τα στοιχεία που βρέθηκε στο χώμα. Και να σας πω κάτι άλλο. Είναι και το μοναδικό στοιχείο που στη δεύτερη λήψη δείγματος που πήγαν οι πραγματογνώμονες να πάρουν από το σημείο 0 στα Τέμπη, δεν ανοιχνεύτηκε πλέον ξυλόλιο. Άρα γιατί σημαίνει αυτό? Ότι το ξυλόλιο υπήρχε και δημιουργήθηκε κατά τη σύγκρουση. Προσέξτε αυτά που σας λέω. Τον Οκτώβριο ξαναπήγαν οι πραγματογνώμονές μας. Ξαναπήγαν οι δείγματα, ήμουν παρόν και εγώ, τα στείλανε στο σημείο, πήραν τα αποτελέσματα, κάναν και οι ίδιοι και δεν ανοιχνεύτηκε ξυλόλιο. Άρα, δηλαδή, μερικοί λέγανε ότι το ξυλόλιο το συναντάμε στη φύση, από δικάψη, από διάφορα. Τον Οκτώβριο δεν ανοιχνεύτηκε. Η μοναδική στιγμή που ανοιχνεύτηκε ήταν στην πρώτη δειγματοδοξία που κάνανε οι πραγματογνώμονες. Αυτό. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Για πείτε μου τώρα, με τον, είπατε κάπου ότι ο μοιραίος αυτός σταθμάρχης της Λάρισας, που η έρευνα η δική μου λέει ότι έπαιρνε 2.800 ευρώ μισθό το μήνα. 2.700, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έπαιρνε 2.700 μισθό το μήνα ο σταθμάρχης της Λάρισας. Εδώ στην Καλαμάτα. Αυτό το βίσμα, το ρουσφέτη που είχε τοποθετηθεί εκεί, με αυτό. Σημειώματα άνωθεν προερχόμενα. Αυτός. Τα 600 μέτρα από το σπίτι μου ήταν, στον τερματικό σταθμό Καλαμπάκας, που ένα τρίχρονο παιδί μπορούσε να κάνει τη δουλειά που έκανε ο σταθμάρχης. Ήτανε στην Καλαμπάκα, λέτε, και τον πήγαν εκεί. Ήταν στην Καλαμπάκα και επειδή ο άνθρωπος δεν ήταν ευχαριστημένος στην Καλαμπάκα, ήθελε να πάει δίπλα στη γυναίκα του. Και τον ξαναπήραν στη Λάρισα. Όχι βίσμα, μα εγώ αυτά που λέω στο σταθμάρχη και τι μόνο. Και δεν το σκέφτομαι να ξαναβγώ να μιλήσω. Εγώ δεν είδα τι έκανε ο σταθμάρχης στη ζωή του, αν ήταν οι γυναίκες, αν έπαιρνε και αυτά. Εγώ θέλω να δείξω στον κόσμο ποιον βάλανε με μέσον, γιατί ο σταθμάρχης δεν τον βόλεψα εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλο. Από το Υπουργείο Συγκοινωνιών βουλεύτηκε. Ποιος ήταν υπουργός? Ο κύριος Καραμαλής. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τόσο κουτό είναι αυτό που λέω. Τι δεν καταλαβαίνετε, μήπως δεν μιλάω ελληνικά? Καλά, δεν μου λέτε, είπατε κάπου ότι ο σταθμάρχης λέει πίνανε και είχανε και ιερόδουλες. Άκουσα κάπου ότι το είπατε. Αυτά είναι... Όλο το τριήμερο εκείνο. Πώς? Γινόταν όλο το τριήμερο, γινόταν από μαρτυρίες επιβατών και συγγενών που πηγαίναν και αφήνουν τα παιδιά τους και υπήρχε στον, μια τέτοια ατμόσφαιρα. Μουσικοί, γυναίκες μπαίναν, βγαίναν. Στο σταθμαρχείο δηλαδή είχαν γλέντι και πίνανε? Ναι, τρεις μέρες, όχι πίνανε. Δεν ξέρω αν πίνανε, εγώ δεν ήμουν εκεί να δω αν πίνανε. Δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη πίνανε ή διασκεδάζανε. Μπορεί να διασκεδάζανε με τη μουσική χωρίς να πιούν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πίνανε. Τι να διασκεδάσουνε? Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι είναι το κομβικότερο σημείο, το πλέον στρατηγικό σημείο,
των ελληνικών σιδηροδρόμων από πλευράς ασφάλειας και από πλευράς συντονισμού κυκλοφορίας. Τι να κάνουμε δηλαδή? Κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν πρέπει να σταματήσουμε σε αυτό. Αυτοί που τοποθετήσαν εκεί αυτούς τους άχρηστους ποιοι είναι? Μην προσανατολιζόμαστε τον κόσμο. Πλακιά δεν τα έχει με αυτούς. Αυτοί καλά κάνουν. Ποιος δεν θα πήγαινε, κύριε Παναγιωτόπουλο, με 2.700 αυτή τη δουλειά? Και εγώ θα πήγαινα και εσείς θα πηγαίνατε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αν διασκεδάζουν, ήταν άχρηστη για τη δουλειά τους. Ήταν άχρηστη για τη δουλειά τους. Άχρηστη για τη δουλειά τους. Άχρηστη για τη δουλειά τους αυτοί που τοποθετήθηκαν εκεί. Σύστημα τηλεδιοίκησης δεν υπήρχε ώστε να προλάβει το ανθρώπινο λάθος και να απεμπλέξει το θέμα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων από το όποιο ανθρώπινο λάθος ή από την όποια ανθρώπινη ανεπάρκεια, και φτάσαμε δυστυχώς εκεί που φτάσαμε. Και να σας πω κάτι, ακόμη τα συστήματα τώρα που μιλάμε δεν έχουν αποκατασταθεί και ακόμη η Hellenic Train, θέλετε να αποκαλύψω και το χειρότερο, αλλά θα έχουμε αποκαλύψεις άλλες αύριο από αυτή την εκπομπή. Ακόμη η Hellenic Train διώκεται για πλημέλημα. Διώκεται για πλημέλημα. Και τώρα οι συγγενείς ζητούν να μετατραπεί το πλημέλημα σε κακούργημα, έχοντας καταθέσει σχετικά υπομνήματα. Μέχρι σήμερα η Hellenic Train εδιώκεται για πλημέλημα. Και είναι ντροπή για όλους μας. Αυτό ακριβώς, όπως ανακάλυψε τη συγγενή θύματος, ο οποίος είναι και νομικός. Από το 19 η Hellenic Train, κύριε Παναγιωτόπουλε, λειτουργούσε χωρίς άδεια στη χώρα μας. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Χωρίς άδεια. Κύριε Πλακιά, δηλαδή, δεν έχω, θα τα ξαναπούμε αυτά, πάλι. Αυτά ο κύριος Καραμαλής που μας κουνούσε τα χαρτιά 15 μέρες πριν το συμβάν, δεν έχει να πει κάτι? Γιατί να βγαίνουμε εμείς να λέμε τα ίδια και τα ίδια? Μάλιστα. Δεν έχει να πει που μας κουνούσε τα χαρτιά. Μάλιστα. Δηλαδή τους ενοχλεί η λέξη δολοφόνη. Τους ενοχλεί. Και την κυβέρνηση και τον κύριο Καραμαλή και τον Φλουρίδη και τον Τριαντόπουλο. Εγώ θα τους ήθελα να τους απαντήσω να πάψουν να συμπεριφέρονται σαν τέτοιοι, ως τέτοιοι. Η συμπεριφορά τους κατατάει στους δολοφόνους. Εγώ τα παιδιά μου τα έχασα. Και εγώ θα αποδώσω δικαιοσύνη στα παιδιά μου. Από ψηλά μέχρι χαμηλά δεν θα γλιτώσει κανένας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ό,τι όνομα και να έχει, ό,τι επίθετο και να έχει, ό,τι ιδιότητα και να έχει κανένας από την οικογένειά μου, αυτό ξεχάσετε. Εσείς θα παρακολουθείτε, είστε νομικός. Και στην τηλεόραση να σταματήσω να βγαίνω και στα ΜΜΕ παντού, να ξέρετε ότι ο Νίκος ο Πλακιάς είναι από πίσω, χτυπάει με δύναμη, χτυπάει με τους νομικούς, χτυπάει με τους πραγματογνώμονες, χτυπάει με την αλήθεια. Δεν έχω να πω λόγια. Αυτά τα που είπατε είναι συγκλονιστικά, είναι συνταρακτικά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Πλακιά. Είμαστε κοντά σας και σε αυτή τη δύσκολη ανηφόρα που έχετε. Θα προσπαθήσουμε να σας συντροφεύουμε. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αύριο, κυρίες και κύριοι, με συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το θέμα των τεμπών. 14 μήνες μετά, ρίχνουμε φως αύριο σε πτυχές οι οποίες δεν έχουν φωτιστεί. Περιμένετε λοιπόν την αυριανή εκπομπή. Για την ώρα, τελειώσαμε.